μέρα, κύριε Πολυβίου. Καλή μέρα, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους τηλεθεατές. Τώρα, κύριε Πολυβίου, ήταν κάτι που απαιτούσατε κι εσείς να αλλάξουν τα πρωτόκολλα, χρηνάτε στα σχολεία, ήταν είναι κάτι που σας ικανοποιεί? Ακριβώς ήταν το πρώτο θέμα που συζητήσαμε και θέσαμε πολλές από αυτές τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται το νέο πρωτόκολλο στον κύριο Τσούδη. Χαιρετίζουμε την εξέλιξη αυτή, διότι πιστεύουμε ναι, είναι ένας τρόπος να περιοριστεί η κατάσταση μέσα στα σχολεία και παράλληλα να μην την πληρώνουν όλα τα σχολεία. Δηλαδή, να μην ερχόμαστε και να λέμε θα κλείσουν τα σχολεία, ξέρω εγώ, της επαρχίας Λευκωσίας ή της επαρχίας Λεμεσού. Το σχολείο το οποίο έχει πρόβλημα θα κλείνει μια εβδομάδα, θα υπάρχει η συνέχιση της κατοίκων εκπαίδευσης για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Μιλώντας για σχολεία, κύριε Πολυβίου, έχει πληθεί το ζήτημα, θέλετε, και οι πολλές επαφές που δημιουργούσαν ζήτημα στο Λανίτιο, Λύκειο της Λεμεσού. Κοιτάξτε, εκεί υπήρχε και πρόβλημα ότι οι πολλές επαφές δηλώνονται χωρίς να είναι επαφές, επαφές που δηλώνονταν και έπρεπε να ήταν υπό περιορισμό κυκλοφορούσαν. Αυτά για μας είναι απαράδεκτα και πρέπει να συνεργαστούν και οι γονείς για να θέλουν να προστατεύσουν και τα παιδιά τους και την υγεία των ιδίων. Τώρα με την εφαρμογή αυτού του νέου πρωτοκόλλου, κύριε Πολυβίου, είναι σχολεία που κλείνουν ή κύκλοι? Με τα δεδομένα αυτού του πρωτοκόλλου και από ό,τι έχω υπόψη μου, υπάρχει περίπτωση κάποια σχολεία, κυρίως λύκεια, ίσως να αναστείλουν τη λειτουργία τους για κάποιες μέρες. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο για τις παγκύπριες εξετάσεις. Είχαμε αλλαγές στο πρόγραμμα, κύριε Πολυβίου. Είχαμε και τις αντιδράσεις των οργανωμένων γονέων λόγω ακριβώς του ότι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε τα παιδιά να δώσουν για διαφορετικά μαθήματα εξετάσεις. Όσο ΕΛΜΕΚ, πώς βλέπετε αυτές τις αλλαγές? Κοιτάξτε, καταρχήν και εμείς ήδη, μόλις ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, εκφράσαμε έτσι τη δυσπιστία μας, την ανάγκη να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Επικοινωνήσαμε και με αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου. Και ναι, όπως φαίνεται τώρα με την αλλαγή και τη μεταφορά του μαθήματος της βιολογίας, εκείνα τα παιδιά που θα δίναν για παράδειγμα στην ιατρική και φαίνεται να είχαν ένα πιεσμένο πρόγραμμα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Τώρα, αναμένουμε ότι αύριο, όπως μας αναφέρθηκε από το Υπουργείο εδώ και λίγες μέρες, θα ανακοινωθεί επιτέλους η ύλη των παγκύπριων εξετάσεων για να τεθεί τέλος και σε αυτήν την αγωνία των παιδιών και των εκπαιδευτικών, ώστε να ξέρουν πώς θα αξιοποιήσουν τον χρόνο που μένει τώρα από μέχρι που να σταματήσουμε αμέσα περίπου του Μάη. Ξεκινούμε 24, άρα γύρω στις 20 του Μάη θα σταματήσουν τα μαθήματα για τα παιδιά της τρίτης λυκείου για να κάνουν τις παγκύπριες εξετάσεις. Εκείνο που εκκρεμεί ακόμη είναι οι ημερομηνίες των εξετάσεων απόλυσης και οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις τετραμήνου και η ύλη των εξετάσεων τετραμήνου. Ναι. Πού θα γίνουν κανονικά, αντιλαμβάνομαι, εξετάσεις των τετραμήνων, κύριε Πολυβίου? Όπως φαίνεται και από δηλώσεις του Υπουργού, θα γίνουν οι εξετάσεις τετραμήνου και θα ξεκινήσουν στη εβδομάδα εκείνη 24 του Μάη. Και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που μπήκαν μαθήματα στα οποία διαγωνίζεται μικρός αριθμός παιδιών στις Παγκύπριες, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες για να γίνουν παράλληλα και οι εξετάσεις τετραμήνων. Άρα αναμένουμε ότι με το που θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα, μέσα στη εβδομάδα εκείνη 24 με 30 θα ξεκινήσουν και οι εξετάσεις τετραμήνων. Σε εκκρεμότητα είναι το θέμα των τελικών εξετάσεων στα γυμνάσια που εγκύτταξε. Ναι, πριν πάμε στα γυμνάσια, κύριε Πολυβίου, για την ύλη να ρωτήσω, ενδεχομένως να βρεθείτε και προεκπλήξεως αύριο ή είναι κάτι που συζητήσατε από κοινού με το Υπουργείο? Σε γενικές γραμμές εμείς καταθέσαμε τις θέσεις μας. Έχουν έρθει σε επαφή και οι επιθεωρητές με τους συνδέσμους, με τους καθηγητές ή συντονιστές και ενημέρωσαν τους επιθεωρητές. Άρα αναμένουμε ότι περίπου θα κινηθούμε σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο, με βάση το οποίο έχουμε κάνει τις συζητήσεις μας. Μάλιστα. Και να πάμε στα γυμνάσια να δούμε πώς θα γίνουν οι τελικές εξετάσεις. Υπάρχει σκέψη, αντιλαμβάνομαι, για να αλλάξει η διαδικασία φέτος? Κοιτάξτε, ξέρετε, από του χρόνου θα εφαρμοστεί και στα γυμνάσια το θέμα των εξετάσεων τετραμήνου. Ναι. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που γίνονται όπως γινόταν ως τώρα.
Εκείνο που έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι μετά τις γιορτές του Πάσχα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους στα γυμνάσια κανονικά. Στο διάστημα δεν θα κλείσουν τέλος Μαΐου όπως γινόταν κάθε χρονιά. Θα συνεχίσουμε με επαναληπτικές ασκήσεις, πύληση απορριών μέχρι περίπου 10 Ιουνίου και από τις 10 Ιουνίου μέχρι τις 18 Ιουνίου θα γίνουν οι εξετάσεις για τα εξεταζόμενα μαθήματα. Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Πολυβίου, να δούμε πώς είναι η κατάσταση γενικά στα σχολεία. Έχουμε και μια εβδομάδα μετά την επιστροφή και των γυμνασίων. Τηρούνται τα πρωτόκολλα και αυτά πέραν της ειχνηλάτησης, όλα τα άλλα, γίνονται τα rapid test. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα ή καταγράψατε κάποια που πρέπει να επιληθούν? Το ότι γίνονται αυτή τη στιγμή τα rapid test στα σχολεία και στα γυμνάσια είναι πάρα πολύ θετικό. Και μάλιστα μέχρι τώρα τα στοιχεία που έχουμε υπόψη μας είναι ενθαρρυντικά, διότι σε πολύ μικρές περιπτώσεις παρουσιαστήκαν κρούσματα. Στα περισσότερα σχολεία τα τεστ γίνονται χωρίς να υπάρχει έστω και ένα κρούσμα. Σε κάποιες περιπτώσεις που π.χ. στο σχολείο που υπηρετώ εγώ έχουμε 2-3 παιδιά τα οποία όμως πήραν τον ιό σε δραστηριότητες τους έξω από το σχολείο και εφαρμόσαμε ακριβώς αυτόν, επειδή είναι και από την ίδια τάξη, αυτό που λέει και το πρωτόκολλο που διαβάσατε προηγουμένως, δηλαδή το συγκεκριμένο τμήμα έμεινε στο σπίτι για να και ξεκίνησε η κατοίκον εκπαίδευση. Άρα πριν από αυτό το πρωτόκολλο, ουσιαστικά θα βλέπαμε σε σχήμα σταυρού ποιος καθόταν μπροστά ή πίσω, και δεξιά και αριστερά. Μάλιστα. Και 10 παιδιά από τα 25 θα ήταν στο σπίτι, άλλα να κάνουν ζωντανά, άλλα σπίτι, να υπάρχει αυτή η διάκριση, ενώ πιστεύουμε τώρα μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη. Κύριε Πολυβίου, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να έχετε.